Ήταν λοιπόν παιδιά κοντά στι 2 Σεπτεμβρίου το 2015. Δεν είναι κοντά, ήταν πολύ συγκεκριμένο για να είναι κοντά, αλλά καταλάβατε. Εγώ θα έμπαινα στο Λίκιο, δεν θυμάμαι σε ποια τάξη και δεν έχει και σημασία ιδιαίτερη. Και κυκλοφόρησε μια εικόνα που όλοι την έχετε δει σίγουρα. <ΣΣΣΣ> να πούμε ένα καλησπέρα στο σκύλο, ο οποίο είναι μαζί μα και σε αυτό το podcast. Ε, γιατί θα, θα νιώσει περίεργα, παιδιά, άμα δεν μπει σε ένα podcast. Και Μαλάκα γαμήθηκαν, γαμήθηκαν. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Δίπλα από το σπίτι είναι ένα πάρκο το οποίο έχει γίνει unofficial σκυλό παρκό. Και τι γίνεται, για να πάει κάποιο το σκύλο του στο unofficial σκυλό παρκό, πρέπει να περάσει λοιπόν με το σκυλί του κάτω από το σπίτι μα. Και δίπλα λοιπόν ο γείτονα έχει το σκυλί του στο μπαλκόνι και κάθε άνθρωπο ή πλάσμα που περνάει από κάτω το γαυγίζει χωρί αύριο. Και είναι πάρα πολύ αστείο που όση ώρα λέω όλο αυτό γαυγίζουν απ' έξω. Τέλο πάντων, παιδιά, πάμε με αυτό. Τι λοιπόν, ποια εικόνα κυκλοφόρησε, κυκλοφόρησε λοιπόν ένα παιδί το οποίο είναι με τη μούρη κάτω στο χώμα, στην άμμο, φοράει μια κόκκινη μπλούζα και ένα μπλε παντελονάκι, ε, σαν το Super Mario ένα πράγμα, αλλά είναι ένα νεκρό παιδί σε μια παραλία και λέμε τι σκάτα, όπα όπα, ένα λεπτάκι. Μετά από λίγο μάθαμε ότι αυτό το παιδάκι ονομαζόταν Άιλαν, βρέθηκε στην Τουρκία και σοκαριστήκαμε όλοι, όχι μόνο εμεί και μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σοκαρίστηκε τόσο πολύ που έβγαλε... Νέα μέτρα για το προσφυγικό. Γιατί όμως, γιατί τον τελευταίο χρόνο τότε μόνο 373 παιδιά είχαν χάσει τη ζωή τους στη Μεσόγειο. Μετά από κάποιου μήνε, πράγματι μειώθηκαν οι θάνατοι παιδιών λοιπόν προσφύγων στο Αιγαίο. Και τι έγινε τώρα, νομίζω ο Αϊλάν αν θυμάμαι καλά ήταν από τη Συρία, ήταν πρόσφυγας ε, μαζί με τους δικούς του και με πάρα πολλά άτομα. Και η βάρκα του λοιπόν κάτι έγινε και τέλο πάντων βρέθηκε νεκρό στην Τουρκία. Okay. Σοκαρίστηκα λοιπόν, παιδιά, εγώ στο Λύκειο που λέτε και είχε δημιουργηθεί μια ομάδα μαθητών οι οποίοι λέγαμε, ξέρετε τι. Θα βοηθήσουμε του πρόσφυγε που έχουν έρθει εδώ πέρα, του ίδιου πρόσφυγε. Και τι θα κάνουμε, θα μαζέψουμε προϊόντα και θα του τα πάμε. Γιατί, παιδιά, τα λεφτά δεν έχουν νόημα. Πάρε εκεί μακαρόνια, πάρε εκεί σερβιέτε, πάρε εκεί δεν ξέρω γάλα ευαπορένου νου δεν έχει σημασία και θα τους τα πάμε εκεί να βοηθήσουμε οπότε το πλάνο ήταν να βγάλουμε κάποια ε, χαρτιά που να λέει ότι μαζεύουμε για αυτούς ζητάμε αυτά και θα τα μοιράζουμε έξω από το σούπερ μάρκετ σε αυτούς που μπαίνουν έτσι ώστε μπαίνει κάποιο, ψωνίζει και λέει εξής κάτι θα πάρω και ένα γαμημένο μακαρόνι και θα το δώσω μετά στα παιδιά να το πάνε στους πρόσφυγε. Θα πάρω ένα κολόχαρτο ρε παιδιά Γιατί μπορεί να χέστηκαν Κάτι μπορώ να του πάρω Ιδεάρα ιδεάρα Μαζευτήκαμε εκεί λοιπόν παιδιά 10 νοματέοι Χωρίσαμε ε, 4 ώρα, 3 ώρα, 5 ώρα μοίρασμα φυλαδίων Εκτύπωσαμε και πάρα πολλά φυλάδια Γιατί πάνω από όλα το περιβάλλον σκεφτόμαστε και μοιράζομαι λοιπόν, παιδιά, τα φυλαδιάκια. Δεν άργησε που λέτε να ακουστεί η κλασική ατάκα. Η κλασική ατάκα, έτσι όπω μοιράζομαι λοιπόν έξω από ένα σκλαβενίτη, ξέρω εγώ που ήμασταν, να ακουστεί η ατάκα. Για του Έλληνε που έχουν ανάγκη, θα κάνετε τίποτα, ή μόνο για του Σύριου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κέρδισε μόλι, είπε στη μυστική ατάκα και κέρδισε μόλι ένα καινούριο Opel Corsa. Αχα, ακριβώ, ακριβώ. Θα πάρει αύριο το πρωί τηλέφωνο, θα περάσει από την αντιπροσωπεία. Θα πάρει το αμάξι σου και θα πα να γαμηθείς. Πρώτον, άντερε και σου, που θα κρίνει εσύ την φιλανθρωπική μου, ε, την εθελοντική μου δράση. Δηλαδή, ρε μαλάκα. Φτάσαμε να κρίνουμε ο ένα τον άλλο που βοηθάει. Άντερε και γαμίσου. Δεύτερον, αν θέλει τόσο πολύ να βοηθήσουμε του Έλληνε που το έχουν ανάγκη, πήγαινε εσύ ρε μαλάκα έξω από το χώρο πολλά τραγούδια ξέρουμε, παιδιά. Άμα είναι να καθόμαστε και να τη λέμε σε αυτού που βοηθάνε, ότι α, δεν βοηθάτε του άλλου, εσύ γιατί δεν βοήθησε. Γιατί τα μακαρόνια που δεν μα έδωσε, δεν τα έδωσε σε έναν Έλληνα που είχε ανάγκη. Όχι, ε, στα παπάρια σου. Εμεί μόνο να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Μπράβο, ρε, ευχαριστούμε. Και τρίτο και βασικότερο, και τρίτο και βασικότερο όμω, το οποίο δεν το έχει σκεφτεί κανεί, που ξέρει ότι δεν βοηθάμε και Έλληνε που το έχουν ανάγκη. Δηλαδή, εσύ πώ ε, πήρε αυτή την πληροφορία και μα ρωτάτε και του Έλληνε, του ξεχάσαμε. Ναι, ρε, μαλάκα του ξεχάσαμε. Αν είναι όλοι οι Έλληνε που έχουν ανάγκη, σαν τα μούτρα σου, θα του ξεχάσουμε και δεν μα νοιάζει κιόλας να επιβιώσουν. Ξέρει κάτι. Και μπράβο μα. Όχι μόνο δεν θα δώσω μακαρόνια στου Έλληνε που το έχουν ανάγκη, θα δώσω μίλκο και ζαμπονοτυρόπιτα και θα του πάει πρίονο κορδέλα και θα τρέχουν και δεν θα ξέρουν πού να κρυφτούν και να χέσουν. Οπότε λοιπόν αυτή η ατάκα, παιδιά, ακούστηκε άπειρε φορέ και έναν και του Έλληνε και του Έλληνε. Πάρα πολλοί άνθρωποι όμω έδιναν μακαρόνια, ε, βαπορέ, ε, κολόχαρτα. Ε, ευθανασία και τα σκυλιά που γαβγίζουν έξω γιατί δεν παλεύεται άλλο η κατάσταση. Και είχαμε πει παιδί μου μεταξύ μα έναν άτυπο κανόνα ότι ό,τι και να ακούσουμε, γιατί θα ακούσουμε σκληρά πράγματα, να μην αντιδράσουμε, να μην ξεκινήσουμε τσαμπούκα. Εμεί κάνουμε ένα πράγμα, κάποιοι θα αντιδράσουν, κάποιοι όχι, εμεί να είμαστε λίγο ουδέτεροι. Αλλά δεν γίνεται όλοι γιατί κάποιοι είναι λίγο πιο ευέξαπτοι στην παρέα. Και έρχεται λοιπόν ένα μαν μαζί με τον πατέρα του, να λέω ένα ένα πενιντάρι μαζί με τον πατέρα του που ήταν 67... 60 το να κάνει τα 10. Που ήταν 70, δεν ξέρω τι. Μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ, δίνουμε εμεί το φυλάδιο. Βγαίνουν και βγαίνουν τσαμπουκαλεμένο ο, ο γιο, όχι ο πατέρα, ήταν μια χαρά γλυκούλη. Και άρχισε ένα που λέει τσαμπουκα και τι, και ποιου βοηθάτε, και να πάνε στη χώρα. Και τα γνωστά. Και κάποια στιγμή, ρε παιδιά, ένα από την παρέα ε, βιδώνει. Δε, άμα το ακούσει όλη μέρα, κάποια στιγμή βιδώνει. Και αντεπιτίθεται. Δεν θυμάμαι τώρα πώ πήγε στη κομιθία, αλλά ξεκίνησε μια λογομαχία. Να πούμε τώρα ότι ένα πενιντάρη κάνει τσαμπουκα και τη λέει σε παιδιά του Λυκείου, Δευτέρα Λυκείου, Άντε Τρίτη, ε, και ξεκινάει να τσακώνεται με ένα ηλικιόπεδο. Οκ, okay. θέλω να το βάλουμε στο μυαλό μα αυτό. Και συνεχίζουμε. Και κάποια στιγμή κορυφώνεται τέλο πάντων η λογομαχία. Ε, και ξεκινάει η πρώτη απειλή. Και λέει ο μεγάλο, ο πεντάρη ο μανίτο, λέει στον φίλο μου. <laughs> <laughs> Δεν θυμάμαι ακριβώ πώ έβαλε τι λέξει κάτω. Αλλά αυτό που είπε ήταν στην ουσία. Θα σε φτύσω στο λαιμό να πνιγείς Πρώτον, είναι απεριόριστα σεξι αυτό. Οκ. Okay. Ε, γιατί μα καβλώνει τώρα μεσημεριάτικο στο σούπερ μάρκετ, απέξω. Πρώτον. <laughs> Δεύτερον, ρε Μαλάκα, πόσο φτύνει, Πού έχει φτάσει η γλέπα σου για να τη ρίξει στο λαρίκι μου και να πνιγώ. Θέλω. <laughs> Θέλω να μάθω. Και τρίτον και βασικότερον, ρε Μαλάκα, είσαι 50 χρονών. Τι λε στα παιδιά, Τι λε στα παιδιά που κάνουν κάτι. Πα και λε, <laughs> αν σε φτύσω στο λαρίκι, θα πνιγείς. Αλλά Και έρθει ο το πατέρα του, ξέρω και τον ηρέμησε. Γιατί μάλλον αυτό ήταν το παιδί τη υπόθεση. Και φύγανε τέλο πάντων και πήγανε στο καλό. Από όσο θυμάμαι, μαζέψαμε πάρα πολλά πράγματα, παιδιά, δηλαδή, πολλέ σακούλε. Πήραμε το βανάκι και τα πήγανε κάποιοι άνθρωποι που εμπιστευόμασταν για να μην τα φάνε και μόνοι του. Ξέρει, γιατί ξέρει, όλοι ήθελαν να φάνε τα μακαρόνια μα και τι σερβιέτε μα. Και τα πήγανε στον καταβλισμό των προσφύγων που υπήρχε κάπου εκεί στα κοντά. Δεν θυμάμαι πού ακριβώ, αλλά πήγανε και. Ξέρει βοήθησα. Βοήθησα και είμαι χαρούμενο. Κοιμήθηκα καλά εκείνη την ημέρα, παιδιά. <Τι> Υπάρχει μια κουβέντα που λένε Κάνε το καλό και το στο γυαλό, ρε παιδί μου. Ότι ωραία, βοήθησε, έκανε κάτι εθελοντικό, φιλανθρωπικό, δεν έχει σημασία. Δεν είναι απαραίτητο να βγαίνει και να το λε τώρα για να ζητά και τον μπράβο και το είσαι γαμάτο και είσαι και ψολαρά και έχει τεράστια πούτσα και θα σου κάνουμε άγαλμα και θα το προσκυνάμε κάθε μέρα και θα ζητάμε την ευλογία σου και θα θυσιάζουμε παρθένε για σένα και εσύ δεν θα σε νοιάζει γιατί θα είσαι νεκρό και ένα άγαλμα και θα πεθαίνει κόσμο τώρα για το όνομά σου. Δεν... δεν, χρειάζεται. Ναι, συμφωνώ παιδιά, κάνε το καλό και στο γυαλό, αλλά ξέρει τι. Γιατί όχι, γιατί να μην βγει να το πει. Δηλαδή, ποιο χάνει από το να βγει να πει κάτι καλό που έκανε φιλανθρωπικό το κάνει για να διχτεί. Δεν έχει σημασία. Είτε το κάνει για να διχτεί, είτε όχι. Από τη στιγμή που το έκανε, έκανε τουλάχιστον κάτι καλό, ρε φίλε. Έκανε κάτι καλύτερο από εμένα που δεν έκανα τίποτα. Αν πάρω εγώ τώρα και κάνω μια εκπομπή μόνο και μόνο για τα views που στην ουσία φτιάχνω με τα χέρια μου ένα σπίτι για έναν άστεγο και θα εκμεταλλευτώ την αστεγιά του και του το φτιάχνω σπίτι για να πάρω προβολέ, τουλάχιστον στο τέλο τη ημέρα, είτε έχω προβολέ είτε όχι. Ένα άστεγο θα έχει σπίτι, ρε Δηλαδή <laughs> Καταλαβαίνετε τι, τη, τη λογική μου. Δηλαδή, μην το ρίξει στο γυαλό. Πε το. Πρώτον αυτό. δεν Δεύτερον, μπορεί κάποιο να ευαισθητοποιηθεί. Μπορεί να πει, να πει ο ξέρει κάτι. Ο Κώστα έφτιαξε ένα σπίτι για έναν άστεγο. Πρώτον, respect. Δεύτερον, ποιο είσαι ο Ράιον Γκόσλινγκ από το ημερολόγιο. Και τρίτον, θα πάω μάλλον να φτιάξω κι εγώ ένα. Μπορεί είναι. Γιατί είναι η δολό μου ο Κώστα. Ελπίζω όχι. Παιδιά, τι κάνουμε καλά είμαστε. Ξεχάστηκα, παιδιά. Όχι, ξεκίνησα να μιλάω μόνο Τι κάνουμε καλά είμαστε. Σα προλαβά. Όλα καλά, ωραία. Ε, λοιπόν, εγώ είμαι ο Κώστα, όπω πάντα δηλαδή, και παρακολουθείτε μία ποικιλία podcast. Δηλαδή, ένα podcast που καταπιάνεται με όλα τα θέματα που υπάρχουν εκεί έξω. Δηλαδή, ιστορικά γεγονότα. Ε, επικαιρότητα που έχουμε σήμερα αρκετή. Ε, Προσωπικέ ιστορίε που είχαμε λίγο στην αρχή. Τι άλλο θέλετε, γάμο το κεφάλι μου, όλα τα έχουμε εδώ. Δεν θέλουμε τίποτα να ξεχάσουμε το Patreon. Βασικά, ξέρετε κάτι. Σήμερα α το ξεχάσουμε γιατί έτσι είμαι ευαισθητοποιημένο. Και ψάξτε οτιδήποτε, ε, αν θέλετε, να, αν είχατε σκόπο να δώσετε λεφτά στο Patreon σήμερα του Κώστα Κρύου για κάποιο λόγο ή να πάρετε μαρμελάδε. Σήμερα ειδικά θέλω να μην μου τα δώσετε και να πάτε σε μια οργάνωση και να τα πετάξετε εκεί πέρα. Σε, να κάνετε κάτι θελοντικό να δώσετε τα λεφτά σα. Μπορεί να μην θέλετε να κάνετε κάτι απτό, να του δώσετε μακαρόνια ή οτιδήποτε σε όποιον θέλετε, σε άστεγο, σε σύριο, σε πρόσφυγα, δεν σε... νοιάζει. Όπου θέλετε, δεν διακρίνω. Δεν κάνω διακρίσει για Έλληνε και μη. Αλλά ναι, σήμερα δεν θέλω τα λεφτά σα. Τελεία για παύλα. Θέλω να τα δώσετε σε μια οργάνωση και με το καλό και με την αγάπη μου. Μόνο για σήμερα, ε. Τι επόμενε φορέ θέλω να μην το ξεχάσουμε τον Patreon. <laughs> Καλέ οι φιλανθρωπίες, παιδιά, αλλά πρέπει να. Θα ενημερώσω όμω εγώ ότι για αύριο, γιατί σήμερα τα βάλατε σε φιλανθρωπία, αλλά αύριο που <laughs> μπορεί να θέλετε να πάρετε μια μαρμελάδα, α πούμε. Ε, φτιάχνω μαρμελάδε ή μαρμελάδε με αλκοόλ. Ανανά, μαλιμπού, καρπούζι, ρακί προ το παρόν αυτά τα δύο. Τα πουλάω, σα μου λέτε τι θέλετε τα δύο. Στο Instagram, φ, φάνη το παύλα tastes. Μου λέτε τι θέλετε και εγώ έρχομαι ή κανονίζουμε τέλο πάντων και σα την δίνω με 5 ευρώ το βαζάκι. Αυτά. Ξεκινήσαμε λοιπόν, παιδιά, στην αρχή να λέμε για τα προσφυγικά. Και ξέρετε κάτι. Θα συνεχίσουμε να λέμε λίγο για αυτά. Γιατί τώρα με έπιασε το συνέστημα και η ευαισθητοποίηση. Και ποιο είναι το θέμα ότι στην ιστορία, στο ε, θέμα γάμα φέτος στις Πανελλήνιες, έπεσε μία ερώτηση ε, ε, περί του προσφυγικού. Τι ωραία, τι καλά. Μπράβο στο κράτος το οποίο ε, νοιάζεται, ρε παιδί μου, και ενδιαφέρεται να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και επιλέγει από όλο το φάσμα της ιστορίας να τους πρόσφυγες, άσχετα αν είναι Έλληνες ή ξένοι, τους πρόσφυγες και λες, ωραία, μπράβο ρε κράτος, είμαστε μαζί σου. <σκυρ> Γιατί έλα από δύο μέρες μετά, παιδιά, τρει μία εβδομάδα, δεν ξέρω πόσο ήτανε, ε, μαθαίνουμε για το κλασικό τραγικό γεγονό που έχει βγει ο τόπο, αλλά θα σα το πω και εδώ γιατί σε περίπτωση που δεν το ξέρετε και ζείτε κατά μια τρύπα. Θα το διαβάσω κιόλα για να μην λέτε ότι λέω παπαριέ. Λοιπόν, έχουμε τι έχουμε, ένα ναυάγιο. Ένα ναυάγιο, ένα ναυάγιο. Με ένα καράβι παλιό σαπιοκάραβο, με κατηνάφτε παλιού πειρατέ. Ε, όχι, δεν ξέρω τι έλεγε. Τέλο πάντων, Υπήρχε μια βάρκα, παιδιά, με 750 ανθρώπου. Η βάρκα αυτή ξεκινάει από το Τομπρούκ τη Λιβύη και οι άνθρωποι αυτοί πιθανότατα, πιθανότα, σίγουρα λοιπόν είναι πρόσφυγε και πηγαίνανε στην Ιταλία. Αλλά τι γίνεται, κοντά στην πύλο, στην Πελοπόννησο, ξεκίνησε να βουλιάζει. Γιατί είναι και μια βάρκα με 750 ανθρώπου. Μέχρι σήμερα που βλέπω το νέο, έχουμε 79 νεκρού, 104 που σώσανε και 550 αγνοούμενου. Στο Αιγαίο Πέλαγο, ακριβώ αγνοούμενοι. Το ελληνικό λοιπόν λιμενικό γνώριζε από χθε το μεσημέρι ε, από χθε που διαβάζω τέτοιο, όχι από χθε που βλέπετε αυτό το βίντεο, θα ήταν περίεργο, ε, για τη βάρκα ε, και δεν έκανε απολύτω τίποτα. Οι ελληνικέ αρχέ, μάλιστα, λέει, ειδοποιήθηκαν και από το ιταλικό λιμενικό ε, και από την Frontex και από το Alarm Phone. Στην ουσία του λέγανε οι άλλοι απ' έξω, ρε μαλάκι, κάτι πάει στραβά και οι Έλληνε θα ναι, ναι, το κοιτάμε, ένα λεπτάκι, δώσε μου ένα λεπτάκι, ναι, 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 ναι. Είχαν στην ουσία ένα να ξεκινήσουν να σώζουν κόσμο ή να προσπαθήσουν να φτιάξουν εκεί το τοπίο μπάσκετ και δεν πεθάνει κανεί και δεν έκαναν απολύτω τίποτη. Το περιπολικό λέει φτάνει δίπλα από τη βάρκα, του κοιτάει και δεν κάνει απολύτω τίποτα γιατί οι πρόσφυγε, από ό,τι φαίνεται, δεν ήθελαν να σωθούν. Έτσι έτσι είπανε. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο πιστεύει ότι όντω οι άνθρωποι δεν ήθελαν να σωθούν για κάποιο λόγο, πρώτον φοβούνται σίγουρα την ελληνική αστυνομία και όταν. ελληνική αστυνομία. το κράτο τέλο πάντων μια ξένη χώρα όταν είναι επιθετικό καλή ώρα σαν εμά. Και δεύτερον, υπάρχει η γνωστή φωτογραφία η οποία τραβήχθηκε από ελικόπτερο που δείχνει τα 750 άτομα πάνω στη βάρκα. Και βλέπετε κάποια χέρια να είναι σε φάση: Εy, hey, βοήθεια! Είναι σε κομμένα. Ε, που αυτό σημαίνει ότι μάλλον θέλουν να σωθούν, θα έλεγε κανεί. Προφανώ δεν υπάρχουν σωσίβια, σωστικέ λέμβοι και τα αρχίδια μου και τα μύδια μου, γιατί οι άνθρωποι κυνηγημένοι ανέβηκαν και φύγανε με ένα καλύτερο μέλλον. Η Frontex μάλιστα ανέβασε και στο Twitter ότι ξέρετε κάτι, εμεί δεν φταίμε. Το είπαμε στου Έλληνε ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει βάρκα, το είπαμε τρίτη μεσημέρι και αυτοί μα γράψανε στα παπάρια του στα δυο. Οπότε. μαντέστε ποιο φταίει όλο αυτό το κακό. Ακριβώ οι Έλληνε. Τέλο πάντων, παιδιά, μην τα λόγο. Ε, τραγική κατάσταση. Ε, το κράτο τη λέει, ξέρετε κάτι. Ναι, παιδιά, είναι πάρα πολύ τραλ... τραγικό. Οπότε θα κάνουμε τώρα τε... τριήμερο πένθο. Ναι, 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 ναι. Τριήμερο πένθο. Θα κυρωθούν συναυλίε σε live και τέτοια γιατί υπενθούμε τώρα για αυτό το κακό που βρήκε του ανθρώπου. Ναι. δεν βρήκαμε την καραμέλα. Θα κάνουμε παπαριέ εμεί σαν κράτο, επειδή είμαστε ανοργάνωτοι. Εμεί σαν κράτο. Αυτοί σαν κράτο, γιατί δεν θα βάλω και εμένα μέσα, αντιγαμηθείτε. Επειδή είναι λοιπόν για το καβάλα και εμεί θα την πληρώνουμε με δια... οι καλύτερε που θα κυρώνουμε τα live μα με το τριήμερο πένθο. Να το βάλει στον κόλλο στο τριήμερο πένθο και να πα να σώσει ανθρώπου έγκαιρα. Παπάρι όρθιο, κάνε τη δουλειά σωστά, να μην έχουμε εθνικά πένθη, να έχουμε μόνο εθνικές χαρές. Και ξεκινήσανε λοιπόν παιδιά που λέτε οι άνθρωποι, τα γνωστά τα ρατσιστικά τύπου ε, στα αρχίδια μας, οι μαύροι και, και, τι μας νοιάζουνε και άμα τους θέλετε πάρτε το σπίτι σας και αυτά, αυτά αυτές είναι οι δύο επιλογές. Είναι να του αφήσουμε να πεθάνουν ή να του πάρουμε σπίτι μα. Ανάμεσα σε αυτέ τι δύο επιλογέ δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ένα κενό, μια γραμμή. Okay? Το να βοηθήσουμε να μην πεθάνουν μέχρι εκεί, όχι. όχι Ή πεθαίνουνε ή σπίτι μου. Ή συγκατοικώ εγώ με τον κάθε έναν, ή δεν υπάρχουν πλέον στη γη. Γιατί έτσι είμαστε. Όλα κατά, παιδιά. Όλα κατά δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Ε, να του πάρετε σπίτι σα μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή είναι η βοήθεια που χρειάζεται. Ξέρετε, για του Έλληνε που έχουν ανάγκη όμω δεν βοηθάτε. Γιατί ήταν Έλληνε εκεί πέρα. Στη Βαρκούλα ε, μια χαρά θα ήμασταν τώρα. Θα, θα του βοηθάγαμε και όλα καλά, ε! Και να πει ρε μαλάκια ότι ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Να, να πει ότι θα βγει ο κάθε τελειωμένο ρατσιστή να πει ότι δεν θέλω άλλο στη χώρα μου. Ξέρει κάτι μαζί σου. Όχι μαζί σου. Δεν συμφωνώ μαζί σου. ρε παιδί μου έχει ένα point εκεί πέρα. Αλλά οι άνθρωποι δεν πήγαιναν καν στην Ελλάδα. Πήγαιναν στην Ιταλία. Για ποιο λόγο εσύ να είσαι τόσο τρόμπα και να του αφήσει τώρα να πεθάνουν. Δηλαδή είσαι με τα καλά σου. Πήγαιναν φοβούνται τόσο παιδιά πολύ την Ελλάδα και την αυστηρότητα που υπάρχει εδώ και ότι θα μας σκοτώσουν και θα μας ξεφτυλίσουν που μερικοί προτίμησαν να το θάνατο παρά να πέσουν στις αρχές που έχουμε φτάσει και βγαίνουν τώρα παιδιά ξέρεις άνθρωποι εδώ πέρα λένε α, έχουμε γεμίσει καταρχάς καταρχάς να, να ξεκαθαρίσουμε κάτι σε αυτό το podcast να ξεκαθαρίσουμε τη διαφορά πρόσφυγα και μετανάστη. Είναι κάτι νομίζω βασικό, πρέπει να το ξέρουμε όλοι. Βαριέστε να το googleάρετε όσοι δεν ξέρετε. Αλλά μισό λεπτό να σα το πω. Γι' αυτό εδώ το podcast, okay, για να συνονούμαστε μόνο μεταξύ μα, οι πρόσφυγε είναι οι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από τη χώρα του και πάνε σε μία άλλη για ένα καλύτερο μέλλον, αλλά δεν φεύγουν επειδή θέλουν, φεύγουν επειδή πίσω έχει πόλεμο ή του διώχνουν και του κυνηγάνε. Okay. Και οι μετανάστε είναι αυτοί που κάνουν ακριβώ το ίδιο, απλά φεύγουν από τη χώρα του για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτό από το ότι του διώχνουν και του κυνηγάνουν και ότι έχουν πολεμό. Τύπου μετανάστε μπορεί να είναι και κάτι καλό. Μπορεί να πει ότι εγώ στην Αγγλία είναι εκεί ο δεσμό μου και θέλω να πάμε να αποδειχτούμε και να βγάλουμε τα μάτια μαζί. όπω το λέει και εκεί πάνω, to put out our eyes. Οπότε παιδί μου είσαι ερωτικό μετανάστε, είσαι, ξέρω εγώ, θε να πα να δουλέψει, α πούμε, στην Αγγλία, Γιατί έβγαλε τα μάτια του αγαπημένου και τώρα πρέπει να πληρώσετε το χειρουργείο να τα ξαναβάλουν πίσω τα έβγαλε χειρολεκτικά επειδή είσαι μπουμπούνα. Είσαι λοιπόν, ε, τι είναι, οικονομικό, ε, δουλευτικό μετανάστη. Μετανάστη για δουλειά τέλο πάντων και πα και δουλεύει γιατί φεύγει από τη χώρα σου για κάτι καλύτερο ή κάτι χειρότερο θα δείξει. Ε, δεν την παλεύει ρε παιδί μου, επειδή ε, ε, όταν ήσουν εδώ στη χώρα, ε, ε, ένα ε, σύντροφό σου έβγαλε τα. πήγε να σου βγάλει τα μάτια κυριολεκτικά γιατί και αυτό ήταν μπουμπονοκέφαλο. Έβγε, πήγε λοιπόν στην Αγγλία για να, να τα βρει με κάποιον άλλο που δεν σου βγάζει τα μάτια και. Αναγκάστηκε στην ουσία να φύγει, αναγκάστηκε. Επέλεξε να φύγει τέλο πάντων, οπότε και αυτό είναι στο μετανάστε. Ωραία, αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Το είπα μόνο και μόνο για να είμαστε λίγο κομπλέ μεταξύ μα: Για να μην είναι τέτοιο, γιατί ξέρει. ρε παιδί μου, Α, έμαθε τι έγινε με, το... με τη βάρκα από βούλια, ξέναν, και σου λέει: Α, με του μετανάστε. Ωραία, ξεκινάμε. Που με το που κάποιο μπερδέψει το πρόσφυγα με τον μετανάστε, γιατί σημαίνει ότι του έχει βάλει όλου στο ίδιο τσουβάλι. Καταλαβαίνει ήδη το πόσο πολύ μοιάστηκε για το θέμα. Μα ακριβώ καθόλου. Αν και ο κόσμο, νομίζω, τρελάθηκε, έχασε τα μυαλά του, έχασε τα σκατά του με τη δήλωση τη ε, ε, Στεφάνια Στατιανίδου, γλίνκ, <χω> που είπε ρε παιδί μου ότι να, όλα τα περιπολικά πήγαν εκεί πέρα στην πύλη και δεν έχουμε περιπολικά. Για ε, μαρφωθεί κανένα δικό μα, είμαστε με τα καλά μα. Ε, ό,τι χειρότερο έχω ακούσει στη ζωή μου. Τι ρε παιδί μου, έχω χρονομηχανή και πω το χρόνο και φοράω καπότα στον πατέρα σου. φορώ ε, φοράω καπότα στον πατέρα του και φοράω καπότα στον πατέρα του, του πατέρα του, του πατέρα σου, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα βγει αυτό το έκτρωμα. Αλλά παιδιά, μην μπερδευτείτε το λέω για την Τατιάνα Στεφανίδου Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση να λέω για αυτό το άτομο. Εγώ λέω για την. Ε, Στεφάνια Τατιανίδου που είναι ένα τελείω διαφορετικό άτομο το οποίο είπε κάτι το οποίο μάλλον κάπου θα είδατε ε? Το λέω για τους νομικούς λόγους τώρα περίπου, για να μην νομίζετε ότι κράζω το δημόσιο πρόσωπο, δεν υπάρχει περίπτωση. Και υπάρχουν κάτι άνθρωποι, λοιπόν ακούστε τώρα θα κάνω το παραπονό μου, θα κάνω το παραπονό μου τώρα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πήραν α πούμε τη δήλωση της ε, τε, Στεφάνιας Τατιανέδου. Και γράψανε απλά, ξέρω εγώ, στο Twitter ή στο Facebook ε, ότι η δήλωση τη παρουσιάστρια ήταν έσχο. Στην ουσία συμφωνούμε, αλλά επίτηδε δεν λένε το όνομα. Ό,τι και καλά, δεν θα. Δε, λέω δεξιά-αριστερά το όνομα. δεν σε κάνω και διαφήμιση. Ε, Ρε Μαλάκα, δεν περίμενε από σένα τη διαφήμιση πρώτον. Και δεύτερον, και μόνο που δεν μου αναφέρει και δεν μου λε ένα όνομα, για τριμά, θα με αναγκάσει να το ψάξω ή να ρωτήσω του φίλου μου. Ε, βασικά και τα δύο θα κάνω ταυτόχρονα. Που λένε κάποιοι, ξέρω εγώ, δεν, δεν, θα, το, δεν θα, πω το όνομα τώρα, τώρα για να μην είναι σιγά ρε μαλάκα. Παιδιά, θυμάμαι ότι όταν είχα ξυπνήσει μία μέρα και παντού είχαν βγει κατηγορίε για τον Φέτρο Πιλιππίδη, οκ. Okay, ε, ο οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον Πέτρο Φιλιππίδη, το απλά το αναφέρω εδώ πέρα πάλι για του νομικού λόγου. Οπότε ο Φέτρο Πιλιππίδη που είχαν βγει έτσι κατηγορίε, γράφανε όλη η ντροπή και έσχο στο διάσημο ε, κωμικό, ηθοποιό, ε, να σαπεί στη φυλακή το σκουπίδι και κανεί ποτέ δεν έγραφε παιδιά το όνομα του. Οπότε εγώ λέω σε φασί μαλακά τι έγινε. Τι κατά συνέβη και άρχισα να ψάχνω πανικοβλημένο ότι σε φασί ποιο έκανε το κακό. Ότι τι, αποφεύγουμε να πούμε το όνομα για να γλιτώσουμε τη δημόσια διαπόβευση αφού είναι μαλακά όλοι θα το μάθουν. Τι, τι, τώρα, τι μετά. Γράψε και τον πουρδέλο όνομα να ενημερωθούμε και εμεί νωρί Σιγά τώρα. Ε, σι, 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 Είμαι τυπικό, λέει, θα πω το όνομα να μην την ξεφτιλήσω. Ε, τώρα. Πε το να πούμε. Και πε ότι φοβάσαι, ρε παιδί μου, τα νομικά πλαίσια για να μην έρθει η, η Στεφάνια Τατιανίδου και σου κάνει μήνυση και σου πει αυτό ο μαλάκα κάνει συγκοφαντική δυσφήμιση στο Facebook. Έχει δίκιο. Ε, θα πρότεινα να το αλλάξει. Αλλάξει λίγο, να αλλάξει κάποια σύμφωνα, κάποια φωνήντα. Δεν ξέρω ποιο το έχει κάνει αυτό. Εγώ μιλάω για τελείω διαφορετικά άτομα τώρα. Απλά έτυχε. Οποιαδήποτε ομοιότητα με την πραγματικότητα είναι τελείω συμπτωματική. Αλλά κατάλαβε, είναι μια ιδέα να τα αλλάξει και λίγο. Αλλά μια και λέμε λοιπόν για ανθρώπου που πνίγηκαν στην θάλασσα. Ε, αυτό με φέρνει στο επόμενο μου θέμα που είναι οι διακοπέ. <laughs> Μπράβο, μαλάκα Κώστα. Ωραία μετάβαση. Ωραία, ωραία, ωραία. ωραία Μπλάκα είσαι κι εσύ. Αλλά ακούστε. Οι διακοπέ. Λοιπόν. <laughs> κουράστηκα. Κουράστηκα, παιδιά. Εξαντλήθηκα γιατί φέτο ε, είναι η πρώτη χρονιά που στην παρέα κανονίζουμε διακοπέ. Και όλοι δουλεύουμε. Οπότε το κανόνισμα διακοπών από εκεί που κάποτε ήταν δύσκολο θα πω 7 στα 10 Τώρα είναι 35 στα 10 παιδιά Είναι τόσο διαολεμένα δύσκολο να συγχρονιστούν όλα τα πράγματα Για να πάμε 5 μέρες διακοπές παιδιά Τι 5 πολλά λέω Κάποτε πηγαίναμε 8 μέρες και λέγαμε ε, δεν μπορούσα, Θα μπορούσα να πάμε και 9 Και τώρα ψάχνουμε παιδιά το, την μία μέρα για να κάνουμε το 5 ημερο 6 ημερο Δηλαδή είναι πανδύσκολο. Πρέπει να συγχρονιστούν άδειε. Πρέπει να συγχρονιστούν να βρούμε ένα τόπο οικονομικό σχετικά. Εντάξει, πάμε εδώ να κουμπίσουμε. Άμα να τα κουμπίσουμε, πάμε εξωτερικό. Δεν χρειάζεται να πάμε καν στην Ελλάδα και στα κολονίσια τη. Λέω κολονίσια επειδή είναι πανάκριβο. Δηλαδή, από την πάρο είμαι, έχουν γίνει, έχει γίνει. Ντουμπάι, δεν ξέρω εγώ τι κατά έχει γίνει πάρο, οπότε έχω δικαίωμα να παραπονιέμαι. Και έτσι όπω κανονίζετε για διακοπέ με την παρέα σα, παιδιά, υπάρχουν κάποιοι κλασικοί τύποι ανθρώπων ε, στο κανόνισμα διακοπών. είναι λοιπόν ο, ο, αυτός που κάθεται και τα οργανώνει όλα. Που ρωτάει, παίρνει τηλέφωνο, πάει, λέει στον ένα πότε θα πάρει άδεια εσύ, πότε θα κάνεις αυτό. Είχε ένα τεράστιο Excel που τα έχει γράψει όλα. Λέει κύριε, θε και κύριε. Α, και πρέπει να τα συγχρονίσει όλα τέλεια. Έχουμε αυτό το κλασικό ο οποίο δεν θα συμμετάσχει καθόλου στην οργάνωση. Απλά θα πάει διακοπές. <laughs> <laughs> ο βασιλιάς, είναι ο βασιλιάς, κάποια στιγμή θα το πούνε, ξέρεις τι, Πλέουμε τότε, να είσαι στο λιμάνι τα δε ώρα και όλα τα άλλα άστα πάνω μας. Είναι ο βασιλιάς παρέας. Έχουμε τον τύπο ή ε, την τύπησα ή ε, τον τύπο που έχει πάντα ένα θέμα. Έχει πάντα ένα θέμα. Επειδή από, από βασικά θέματα τύπου δεν έχω άδεια τότε. Και τότε θέλω να πάω με τους γονείς μου να τους δω γιατί είναι η τελευταία μέρα του πατέρα μου και να τον χάσουμε μετά. Μέχρι θέματα τύπου δεν θέλω στο το ξενοδοχείο γιατί το πρωί στο πρωινό δεν έχει λουκάνικο χωριάτικο, έχει μόνο το Φραγκφούρτη και δεν την παλεύω. Μία συμβούλη, φίλε μου, εσύ που παραπονιέσαι έτσι, θα πάρει το λουκάνικο Φραγκφούρτη και το χωριάτικο που θε, θα τα διπλώσει μαζί, έτσι θα τα δέσει και με ένα λαστιχάκι να μην φύγουν και θα τα χώσει όσο πιο βαθιά γίνονται μέσα στον προκτό Θέλω να τα χώσει τόσο βαθιά που θα μπουν στο μάχη, θα γίνει η πέψη και θα ξαναβγούνε μετά σε άλλη μορφή τόσο βαθύ θέλω να τα χώσει γιατί εδώ προσπαθούμε να κανονίσουμε μία διακοπή ρε γάμο το κεφάλαιο μου και οι χειρότεροι παιδιά άνθρωποι, οι χειρότεροι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν προβλήματα και απλά τα λένε Α, αυτό με, γενικά με διαολίζει, με διαολίζει όταν κάποιο διαφωνεί, διαφωνεί έχει ρε παιδί μου μία, μ, κάτι δεν του αρέσει σε μία πρόταση που έκανε τέλο πάντων ε, απλά λέει όχι, δεν, δεν θα, να πάμε σινήμα, όχι ωραία τι θα κάνουμε. Γενικά, όταν έχει μία πρόταση κάποιο, πρέπει να έχει εσύ μία αντιπρόταση, αν δεν συμφωνεί. Τώρα να σου πω, θα πάμε στην ΙΟ και τα λεφτά είναι τόσο α, και εσύ πει όχι. Πρέπει να μου πει πού να πάμε και πόσα να δώσουμε, ρε Μαλάκα. Πού να ξέρω εγώ τι είναι το όχι για σένα. Ποιο είσαι, ο Ιωάννη μεταξάζησε που είπε το οχι για σενα ποιο εισαι ο ιωαννη μεταξαζησε που ειπε οχι στο να πάει η Ιταλία, γιατί αυτό έγινε στην πραγματικότητα. <laughs> ρε Μαλάκα. Δώσε μου κάτι. Και δεν μου κάνει το να πει όχι, δεν θέλω ξαναδοχείο. Ε, τι στον πούτσο θε, παιδί μου. Φοήθησε ε, με, παίζει, Δεν θέλω ξενοδοχείο. Κόμμα. Θέλω κάμπινγκ. Πα, δώσε μου ένα τυρί να ψάξω. Δω, κάτι. Οτιδήποτε. πες μου. Θέλω αυτό. Να. Άγγλ. Ξεκίνησε να μιλάω τύπο άνθρωπο των σπηλαίων, ρε. Άρα και οι άνθρωποι των σπηλαίων πώ να πήγαιναν διακοπέ. Ποιο να κανόνιζε τι διακοπέ. Να είχαν ειδικό μαν ο οποίο να κανονίζει τι διακοπέ και να πηγαίνει να του λέει ογκα, αγκαχάγκα, αγκα, αν ah, και στην πραγματικότητα, παιδιά, οι άνθρωποι των σπηλαίων μια χαρά ήταν από σπήλαιο σε σπήλαιο, μια χαρά διακοπούλε κάνανε. Ούτε ίο, ούτε να πληρώνουν ακτοπλοϊκά, ούτε τίποτα, φίλε. Έτσι, χαλαρή. Χαλαρή. Εντάξει. Του κυνήγαν τα ζώα. Αλλά κατάλαβε. Χαλαρή ενώ ότι δεν είχαν το άγχο να κανονίζουν ούτε άδειε. Ξέρετε πότε πέρανε άδεια. Ή ποτέ. Ή συνέχεια. Ήθελε κάποιο να πάει σε μια λίμνη διακοπέ με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Λέει, εγώ θα φύγω από την ομάδα εδώ. Δεν θα κυνηγήσω. Θα πάρω την οικογένεια μου και θα φύγω. Και του λέγανε οι άλλοι, δεν του λέγανε έχει τέσσερι μέρε άδεια για να σου κουβού. Του λέγανε ωραία Πάρ τον πούλο στο αρχίδια <laughs> μα. Μη φά, α πεθάνει. Άμα θε να πα για στο εξωγικό σου στη λίμνη. Μπουγκαγκάγκιγκα. Αλλά <laughs> <laughs> Δεν ξέρω γιατί όλοι οι σπηλιά μιλάγανε με ογκαμπούγκα στο μυαλό μου, αλλά νομίζω <laughs> <laughs> έτσι ήταν. Οπότε ναι, παιδιά, ο κανόνα που θεσπίζουμε σε αυτό το, το podcast εδώ είναι όταν υπάρχει πρόταση, υπάρχει και αντιπρόταση. Αλλιώ ε, σε γράφουμε στα παπάρια μα και δεν υπάρχει τέτοιο. Το να πει Δεν μ' αρέσει αυτό. Στα αρχίδια μα. Βρε μα κάτι καλύτερο και θα το συζητήσουμε. Έτσι, παιδιά. Ενώ γενικά κυριαρχεί η δημοκρατία, όταν κανονίζουμε διακοπέ, θέλει μια δικτατορία, θέλει μια μοναρχία, θέλει μια αυτοκρατορία. Να πει ρε, εγώ κανονίζω. Ωραία, εσύ και εσύ και εσύ. Έχετε προβλήματα, ναι. Έχετε να προτείνετε κάτι, όχι. Στα αρχίδια μου. <συγλώδη> ε, δεν ξέρω πότε οι διακοπέ έγιναν κάτι αναγκαίο και όχι να περνάμε καλά, αλλά κατάλαβε. Που λέτε, έκανα δύο ταξίδια στο εξωτερικό εφέτο Πολωνία και Κωνσταντινούπολη. Σα χρωστάω βίντεο, το ξέρω. Εντάξει, κάποια στιγμή θα το ανεβάσω. Αφήστε με, δεν προλάβαινα να Και δεν ήταν τόσο δύσκολο να τα οργανώσω σε σχέση με τι καλοκαιρινέ διακοπέ που θα πάμε τώρα. Με το που κλείσουμε όμω η στήρια, παιδιά, υπόσχομαι ότι θα ανακοινώσω εδώ στο podcast, στο Instagram και οπουδήποτε. Πού θα πάω και για πόσε μέρε, ώστε να μου πείτε αν είστε από εκεί. Πιθανότατα το ένα μέρο θα είναι πάρο, να είστε έτοιμοι. Ε, να έχω βαζάκι και για όποιον θέλει να το πάρει από το νησί κατευθείαν. Α? Καλά, εννοείται ότι θα έχω πάρα πολύ περιορισμένο αριθμό βαζάκιων τύπου 5-6 max. Γιατί σιγά μην κουβαλάω τώρα 10 βάζα για να τα φέρω τώρα στην πάρο να σα τα δώσω. Αλλά και πάλι, όποιο θέλει, είναι μια καλή ευκαιρία. Αν ακούτε λοιπόν αυτό το podcast, ή το βλέπετε και κανονίζετε διακοπέ και σα έχει βγει η πίστη, στείλτε μου εσεί πού θα πάτε διακοπέ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθω. Ναι, ναι, αλήθεια, με ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ ρε, όντω, όντω. Δηλαδή, πεθαίνω να μάθω πού θα πάτε και για να το συζητήσουμε να σα προτείνω πράγματα. Παιδιά, περνούσα που λέτε χθε από ένα σχολείο. Όπω κάνω κάθε μέρα, γιατί αυτό είναι το χόμπι μου. Να περνώ από ένα σχολείο και να βλέπω τα παιδιά. Και, <laughs> και έτσι όπω έβλεπα τα παιδιά που λέτε, ήταν, τις, ήταν νομίζω η τελευταία μέρα σχολείου τώρα που περνάγα τι προάλλε. Και είδα τα παιδιά να παίζουν μπουγέλο. Όχι, παιδιά δεν παίζανε μπουρδέλο, δεν θέλω να μπερδευτείτε, μην ακούσατε λάθο, δεν κάνανε τίποτα περίεργο και καθόταν ένα στη μέση και οι άλλοι τον το σφυρίζανε. Όχι, παίζανε, αυτό είναι άρρωστο που σκέφτεσαι αρχικά, πρώτον ιού, ιού, ποιο σκέφτεται τέτοια πράγματα, εσεί ακριβώ. Δεύτερον, παίζανε μπουγέλο. Μπουγέλο, για όσου δεν ξέρουν. <laughs> ποιο δεν ξέρει, τέλο πάντων, είναι όταν βρέχεσαι, όχι από τη βροχή όπω εγώ στη δουλειά, γιατί τελείω το κάθε μέρα σχεδόν μπουγέλο. Όταν βρέχεσαι, ε, ε, επιτιδευμένα. Στην ουσία, τι γίνεται, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το έχουν ζήσει και ποτέ, και κρίμα, κάθε τέλο τη σχολική χρονιά, σε οποιαδήποτε ηλικία και να ήμασταν, αλλά ειδικά στο δημοτικό, κανονίζαμε τελευταία μέρα ή προέκυπτε, να πάμε κάπου και να αρχίσουμε να βρέχουμε ο ένα τον άλλον για να γιορτάσουμε ότι δεν ξαναπάμε στο γάμο σχολείο για τώρα. Και παιδιά, να ξέρετε ότι το Μπουγέλο είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που υπάρχουν εκεί έξω. Έχει την πάντα επειδή είναι Ιούνιο ε, είναι Βρέχεις... είναι ξ, ξ, α, β, <laughs> <laughs> μου κάνει το άχτι σου ρε παιδί μου βρέχεις πετάς νερά νερό μπομπες με τα λάστιχα με τα ποτιστικά γίνεστε χάλια τρέχετε γελάτε είναι Μαλάκα είναι, είναι τέλειο. Εκτονώνεσαι με το να πετά νερό και να σε βρέχουν. Θα μου πείτε ρε Κώστα, τι είναι αυτά τώρα. Τόση ώρα μα έλεγε απρόφυγε, για για την ευαισθητοποίηση και τώρα στα αρχίδια σου το νερό που χαλιέται για, για, τον Μπουγγέλο. Ε, μαλάκα ελεύος. Ωραία, παιδιά, επειδή είστε και λίγο τρομπέικον, από εδώ και πέρα, αν θέλετε να παίζετε μπουγέλο, μπουγελωθείτε στα πάρκα ώστε τουλάχιστον ό,τι βρέχετε δεξιά-αριστερά να ποτίζετε. Είμαι έξυπνο, είμαι έξυπνο. Χαλάμε νερό, χαλάμε, αλλά ποτίζονται τα φυτά. Οπότε τώρα, μόκο και ακούστε τι θα πω για τα μπουγέλα. Ήτανε που λέτε απίστευτα. Απίστευτα από νερό, από νερομπίστολα, καλά. Νερομπίστολα, <laughs> ό,τι καλύτερο υπάρχει ever. Από λάστιχα, από. Όμαλά, ήταν φανταστικό. Θε, μου λείπει να παίξω ένα μπουγέλο, παιδιά. Θε, μου λείπει να παίξω ένα μπουγέλο. Και εθίζεσαι, γιατί όσο βρέχεσαι, μετά δεν σε νοιάζει. Και αυτό να βρέχει κι άλλο και να βρέξει κι άλλο. Είναι, δεν υπάρχει νικητή στο μπουγέλο. Αυτό είναι το τέλειο. Δεν, δεν είναι ότι είναι ανταγωνιστικό παιχνίδι. Είναι ότι ξέρει τι θα γίνουν μόλι κατά. Deal with it. Δεν υπάρχει νικητή και χαμένο. Υπάρχει μόνο βρεγμένο στο μπουγέλο. Είναι τέλειο. Και ξέρετε τι θα προτείνω. Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι είναι το τέλειο πράγμα για να γιορτάσει το τέλο τη χρονιά. Ε, να το χρησιμοποιούμε και σε άλλα πράγματα που θέλουμε να γιορτάσουμε. Π.χ. Πήρε το πτυχίο σου, ρε παιδί μου, α παίξουμε ένα μπουγέλο. Να πάμε στο πανεπιστήμιο να παίξουμε ένα μπουγέλο. Περιμένουμε το καλοκαίρι, γιατί θα μου πείτε τώρα η έξυπνη ότι α, άμα το πάρει μόνο το πτυχίο σου, πρώτον να το βρέξει με ζεστό νερό και το βάλει στον κόλο σου, και δεύτερον θα περιμένουμε μέχρι το καλογεράκι, να παίξουμε ένα μπουγελάκι, φίλε. Έτσι, τι ωραία που είναι. Γιατί εμεί δεν έχουμε δικαίωμα στο μπουγέλο, πρέπει να είμαστε μόνο παιδιά. Εμεί δεν θέλουμε να βραχούμε και να τρέξουμε. Θα πιαστούμε, εντάξει, δεν πειράζει, θέλουμε να το κάνουμε. Το μπουγέλο εννοώ. Απολύσε η παρετή από τη δουλειά σου, μαζεύεστε όλοι εκεί στο γραφείο και παίζετε ένα μπουγγέλιο. Ό,τι πιο λύθη υπάρχει είναι αυτό. Σκεφτείτε όμω πόσο πλάκα θα είχαν, ξέρω εγώ, 20 γραβατωμένοι να πετάνε νερά και νερό που στον άλλο και να γελάνε. άρα θα λέγεται μπουγέλιο. Τι κομμόδια, απλό χερί σα δίνω, ρε. Αλλά ναι, φανταστείτε πόσο, πόσο τρελό θα ήταν. Παντρεύεσαι, γιατί μετά να έχουμε μια δεξίωση που να μας λέει oh, και, να τρώμε και να χορεύουμε και να χορεύει τον πρώτο χορό. Ωραία, κάντε τα όλα αυτά. Μπορούμε να το λήξουμε όμω με ένα τέλειο μπουγέλο. Η νύφη τώρα να είναι super βρεγμένο, ο γαμπρό με την γραβάτα να. Α, είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Θέλω μπουγέλο παντού. <σχελίδι> Πεθαίνει ο παππού σου, α πούμε. Ε, γιατί να πάμε σε μια κηδεία, να πάμε σε. Δεν έχει άλλο νόημα, παιδιά. Πάμε εκεί πέρα, την όμω τώρα στα μαύρα και όλα για να μην φοράμε και λεφτά και φαίνονται και τα βυζιά μα από μέσα. Είμαστε και έξυπνοι και ξεκινάμε και που Πετάμε νερά, ένα στον άλλο, πετάμε και στον παππού. Αυτό δεν πρόκειται να την πετυχθεί και ποτέ. Και είναι φανταστικό γιατί τουλάχιστον θα περάσει γλυκά ο θάνατο. Και επίση δεν θα φαίνονται και τα δάκρυά σα έξυπνο. Αλλά θυμάμαι πάντω τον που ότι ήταν κάποιοι που το βλέπαν πολύ σοβαρά, ρε παιδί μου. Που γέμιζαν ρόμπο ε, τι γέμιζαν φουλ κιόλα. Δηλαδή τύπου ωραία, <laughs> με νερό και τι πέταγαν και πόνα και γίνονταν σκατά. Ήταν άλλοι που πέταγαν κουβάδε με νερό, άλλοι που είχαν ελάστικο και βάζανε τον αντίχειρα μπροστά και σε κάνανε. Μαλάκα, κάποιοι υπερβάλλανε, θα έλεγε κανεί. Αλλά ξέρει ότι ο καθένα όπω το βλέπει, εμεί δεν βροχούμε, θέλουμε. Και που στην αρχή πάντα τον πουγγέλο ξεκινάγε με ελπίδε. Ότι εντάξει, θα ξεφύγω, θα τρέξω, θα ξέρεις, θα δεν ξέρει, θα δεν με πετύχει τίποτα. Μέχρι να σου έρθει αυτή η κλασική κίτρινη νερόβομπα στο σβέρκο, να σε κάνει κατά όλη την πλούζα σου, να κολλάει η πλούζα σου πάνω και να λε. Ωραία, θα τα γάμει όλα τώρα. Οπότε που λέτε, ε, χάρηκα πάρα πολύ που είδα παιδιά να παίζουν μπουγγέλο, γιατί νόμιζα για κάποιο λόγο ότι σταματήσει αυτό ο θεσμό. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω τελείωσε μαζί με μένα. Σαν το με τη μήνυση. τελικά όχι, παίζανε ακόμα μπουγγέλο, του βγάζανε και οι δικοί του ξέρω εγώ βίντεο και ήταν και σε πάρκο κιόλα. Παίζανε σε πάρκο με φυτά, τέτοια, μια χαρά δηλαδή, οικολογία φουλ. Παίζανε και με ανακυκλώσιμο νερό, να ξέρετε, με νερό το οποίο μπορεί να το πιει και να το ρίξει μετά στα φυτά. Δηλαδή δεν παίζανε με οποιοδήποτε νερό. Οπότε όλα καλά. Και τώρα μόλι παιδιά γίνει ένα περίεργο κύκλο ε, στο podcast γιατί ξεκίνησε με, την ε, με του πρόσφυγε, του ανθρώπου που πνίγονται στη θάλασσα, ε, που είναι άνθρωποι πρακτικά βρεγμένοι. Και καταλήγει την επιθυμία μου να είμαι και. Περίεργο. έκανε μια. Ένα κύκλο πολύ. हμ, θα το προσπεράσω. Θα το προσπεράσω. Θα, θα κάνω ότι δεν το. Ε... Τόσα θέματα ρε Μαλάκα, γιατί, γιατί έφτασα εδώ. τέλος πάντων, έχει, πέ, πάντως έχει μια κοινή γραμμή όλο το podcast. Είδατε, ότι ξεκινάμε από κάπου, καταλήγουμε κάπου, κάναμε ένα κύκλο και θα πάτε σπίτσα και θα πείτε, θα πάτε σπίτσα. Ελπίζω να είστε σπίτσα και θα πείτε, hm. ναι, παπαριέσαι λίγη πάλι ο Κώστα, κλασική τρίτη. Και εντάξει, στην τελική παιδιά να πω κάτι. Να σα πω τώρα κάτι εδώ. Τι θέλουν στη χώρα μα αυτοί οι άνθρωποι, οι προσφυγέ και οι τι θέλουν, ή δεν πάνε πίσω στη χώρα του. Πόλεμο, στα αρχίδια μου. Να πολεμήσουν, ρε Μαλάκα. Εμεί τα κάναμε, τα πολεμάγαμε. Αν για κάποιο λόγο τυχαίνει να συμφωνεί με τι προηγούμενε δύο-τρει προτάσει που είπα και να το πήρε κυριολεκτικά. Ε, δεν... Φύγε. Για να μην χαλάμε τι καρδιέ μα, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν έχει νόημα να παίξουμε. Ε, δεν δε, δε χρειάζεται. Δεν δε θέλω να με ακούσει. Δηλαδή. Μπα. Γιατί είμαι σίγουρο ότι έχει ήδη γράψει ένα τεράστιο ε, σχόλιο. Τώρα κάτω εδώ στο, στο YouTube κυρίω. Γιατί στο Spotify ευτυχώ δεν μπορείτε. Έχει γράψει ένα μακρό το σχόλιο για το πόσο ο, ο, να φύγουν οι πρόσφυγες και είμαι σίγουρος ότι ό, όλο το έχει, τους έχεις ονομάσει μετανάστες ρε, είμαι τέτοιο άνθρωπο, Είμαι τόσο σίγουρος και όχι μετανάστες, απλά λάθρο όπως συνηθίζουν να τους λένε. Λάθρος ήσουν εσύ όταν ε, η μαμά σου και ο μπαμπάς σου κάνανε σεξ και σε πιάσανε ε, κατά αυτό ήξερε. Όχι εντάξει, δεν έφυγα να το Γράφτε μου στα σχόλια, παιδιά, αν διαφωνείτε ή αν συμφωνείτε με όλα αυτά που ακούστηκαν. Να κάνουμε μια πολιτισμένη συζήτηση. Αλλά παρακαλώ, προσέξτε τα πρόσφυγα και μετανάστε. Γιατί εκεί θα βγει το γραμματικοναζιστικό μου έξω και θα σα πω. Ξέρετε τι, δεν θα διαβάζω όλο το σχόλιο άμα βλέπω τέτοιο λάθο. Γράφτε οποιοδήποτε άλλο λάθο, γράφτε όλα γκρίκλει. Αλλά αν μου μπερδέψετε πρόσφυγε και μετανάστε, φαουλ. Διαγράφω το σχόλιο σα βασικά. Έτσι με ρημαλάκι, δικό μου το καναλάκι και τι θέλω κάνω. θα διαγράφω ό,τι θέλω, θα αφήνω ό,τι θέλω. Ε, ό,τι κουστά θα κάνω, μα. Όχι, παιδιά, δεν διαγράψω τίποτα. Απλά σε αυτά που συμφωνώ θα πατάω καρδούλα και σε όλου θα πατάω τα αρχίδια μου. Νομίζω αυτά είχα να πω. Ε, Ήταν λίγο φορτισμένο τώρα, είχε κάποια ευαίσθητα θέματα, είχε και λίγε μπουρδε. Λίγο απ' όλα θα κανεί και μία ποικιλία θα λέγει κανεί. Οπότε, παιδιά, ναι. Αυτό ήταν το επεισόδιο για αυτή την εβδομάδα. Ε, ε, ήμουν ο Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και που με ακούτε, που συνεχίζετε να με ακούτε. Αν σα άρεσε, πατήστε ένα like ή αφήστε πέντε αστέρια στο Spotify. Αν σα άρεσε ακόμα περισσότερο, δηλαδή, που να πείτε μαλάκα γαμάτο, μαλάκα τόσο γαμάτο που δεν μπορώ να το διανοηθώ. Τότε αφήστε μόνο ένα σχόλιο στο YouTube γιατί βοηθάει τον αλγόριθμο να το προωθήσει και σε άλλου ανθρώπου να το εδούν. Και αν θέλετε να στηρίξετε οικονομικά, σα είπα ότι σήμερα δεν με νοιάζει η οικονομική σα στήριξη. Δώστε τα σε οργανώσει, όποια σε οργάνωση θέλετε. Δεν έχει σημασία αν θα είναι πρόσφυγων, μεταναστών, Ελλήνων ή ξένων. Δώστε τα όπου θέλετε. Να τα χαρούν άλλοι άνθρωποι. Και τώρα εδώ που τα λέμε, θέλω να μου γράψετε και στα σχόλια στο YouTube ή όπου θέλετε ή μου στείλετε μήνυμα. Δεν έχει σημασία. Αν θέλετε πραγματικά να συνεχίσει το podcast και μέσα στο καλοκαίρι, Λογικά θα πάρω κανένα διδόμαδο άδεια από το podcast εκεί στον Αύγουστο, στο 15 Αύγουστο. Αλλά αν θέλετε να συνεχίσει και η μέσα Ιουλίου, τέλη Ιουλίου, αρχέ Αυγούστου, τέλη Αυγούστου κτλ. που θα λείπετε οι περισσότεροι, σα ξέρω που θα πάτε κάμε για ένα μήνα και θα έχετε ήδη να ακούσετε μια ποικιλία. Αλλά αν θέλετε όντω να συνεχίσει, ρε παιδί μου, να σα τα λέω, εγώ μπορώ να σα τα λέω. Πείτε το μου να τα συνεχίσω, αλλιώ από Σεπτέμβρη τα λέμε. Οπότε, παιδιά, αυτά από μένα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ άλλη μια φορά γιατί εντάξει είμαι τέτοιο άνθρωπο και τα λέμε νομίζω την επόμενη Τρίτη. Bye.